Πέρα από τις θεατές υπάρχουν και οι αθέατες πλευρές της λειτουργίας ενός αεροδρομίου και μία τέτοια είναι η διαχείριση των αποσκευών. Στο αεροδρόμιο των Χανίων πλέον υπάρχει διαφορά στο πώς γίνεται αυτή η διαχείριση, μιας και το σύστημα που έχει εγκατασταθεί είναι γρηγορότερο, με συνέπεια να αυξάνεται η χωρητικότητα του αεροδρομίου. Και πώς αλλιώς, όταν το Δασκαλογιάννης θα πρέπει να μπορεί να εξυπηρετεί περισσότερους από 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως από εδώ και στο εξής. Οι βαλίτσες που αφήνουν οι ταξιδιώτες στο check-in περνούν πλέον από μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία. Είναι η αιχμή της τεχνολογίας διεθνώς, που έχει κατασκευαστεί από μια πολύ μεγάλη εταιρεία, με οδηγίες του αρελιμένα και της κατασκευασής εταιρείας. Αποφύγαμε τη διπλή ουρά με αυτό το σύστημα. Ο επιβάτης αφήνει τη βαλίτσα στο check-in και αυτή τοποθετείται σε ημάντα. Υπάρχουν αισθητήρες σε όλο το μήκος του και αν σε ένα από τα μηχανήματα που σκανάρουν τις βαλίτσες υπάρχει μεγάλος όγκος αποσκευών, το σύστημα αυτόματα στέλνει την επόμενη αποσκευή στο διπλανό μηχάνημα. Έτσι διατηρείται μια ταχύτερη ροή. Μπορέσαμε και χρησιμοποιήσαμε παλαιάς τεχνολογίας μηχανήματα, τα οποία ήταν τα μόνα που είχαμε διαθέσιμα, με ένα υπερσύγχρονο σύστημα διαχείρισης αποσκευών, με κάποια συστήματα που διαχωρίζουν τις αποσκευές από 2 σε 4 ζωές, και δώσαμε ένα περιβάλλον εργασίας και για τους εργαζόμενους πίσω εντελώς διαφορετικό. Δώσαμε δυνατότητα να εξυπηρετηθούν τουλάχιστον 4 φορές παραπάνω πτήσεις από ό,τι είχαμε στο παρελθόν. 4 φορές παραπάνω. Ναι, ναι. Είναι πολλαπλασιαστής, δηλαδή, χωρητικότητα αυτό το πράγμα. Μετά από τον έλεγχο, οι αποσκευές συνεχίζουν τη διαδρομή και καταλήγουν στον χώρο όπου πρέπει να γίνει η διαλογή και να φορτωθούν στα καροτσάκια που τα μεταφέρουν στα αεροπλάνα. Εκεί φυσικά τη δουλειά την κάνουν άνθρωποι που συγκρίνουν τον barcode που έχει η βαλίτσα με κατάλογο που έχουν στη διάθεσή τους για να φορτώσουν τις αποσκευές στο σωστό αεροπλάνο. Υπάρχει σχέδιο αυτή η σύγκριση να γίνεται αυτόματα ώστε να επιταχυνθεί και άλλη διαδικασία, αλλά προς το παρόν είναι νωρίς για κάτι τέτοιο. Έστω και έτσι, η ταχύτητα έχει βελτιωθεί με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Είναι δηλαδή εντελώς άλλη γενιά από ό,τι είχαμε πριν, το παραδοσιακό σύστημα, το απλό, το χειροκίνητο. Εδώ είναι το κέντρο ελέγχου, έχει αισθητήρες παντού, αναγνωρίζει πιθανά σφάλματα, αστοχίες, επιλύσει ζητήματα συναγερμών, όταν κάποια αποσκευή σταματήσει σε ένα σημείο του ημάντα, που δεν είναι συχνό φαινόμενο. Με την προσθήκη της νέας αίθουσας, κάτι έπρεπε να γίνει και για τον κλιματισμό της. Αυτό που αποφασίστηκε ήταν να προσθεθεί δεύτερο σύστημα κλιματισμού στο ήδη υπάρχον, που όμως θα πρέπει να λειτουργεί ως ένα ενιαίο. Ο στόχος είναι να ομογενοποιηθεί το παλιό σύστημα του παλιού κτηρίου με τις προσθήκες και τις ανακατασκευές που έγιναν και στο παλιό και στο καινούριο κτίριο και να υπάρχει ένα νέο κέντρο ελέγχου. Είναι εντυπωσιακό το. Είναι εντυπωσιακή κατασκευή. Είναι δύσκολο έργο γιατί έχουμε παλιά συστήματα και καινούργια που πρέπει να παντρευτούν για να γίνουν ένα σύγχρονο σύστημα. Στον χώρο αυτόν, στο υπόγειο του αεροδρομίου, ο θόρυβος είναι ασταμάτητος. Πάντως στις αίθουσες του κτηρίου ήταν δροσερά. Η οριστική παραλαβή θα γίνει τέλος του χρόνου, αλλά και τώρα αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή μας καλύπτει με επάρκεια για το κομμάτι που λειτουργεί του κτηρίου. Μας καλύπτει με επάρκεια, θα βγάλουμε τη σεζόν δηλαδή, με άνεση και αξιοπρέπεια. Και μετά θα έχουμε ένα ολοκληρωμένο έργο με πολύ καλές προδιαγραφές. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εργασίες, το μόνο που θα απομείνει είναι να υπάρξουν βελτιώσεις και στο σύστημα ενέργειας κυκλοφορίας, που θα δώσουν τη δυνατότητα να αποπροσγειώνονται περισσότερα αεροπλάνα. Αυτό προβλέπεται να λυθεί με την εγκατάσταση συστήματος βελτίωσης της προσέγγισης, δηλαδή κάτι αντίστοιχο με το ραντάρ προσέγγισης, για να πυκνώσει η κυκλοφορία και να μπορούν να προσγειωθούν περισσότερα αεροπλάνα την ώρα. Αυτό θα είναι ο κύριος περιοριστικός παράγοντας για το μέλλον, από τη στιγμή που λύνουμε το θέμα της χρεωτικότητας του κτηρίου και μπορεί πλέον να εξυπηρετήσει με άνεση και με αξιοπρέπεια τον όγκο των επιβατών και τη μελλοντική αύξηση τουλάχιστον για μια πενταετία. Οι εργασίες που ξεκίνησαν το 2014 αναμένεται να ολοκληρωθούν οριστικά τον Δεκέμβριο του 2016 στο αεροδρόμιο Δασκαλογιάννης των Χανίων. Μπορεί να υπήρχαν παλινοδίες και καθυστερήσεις, αλλά παρόλα τα εμπόδια φαίνεται ότι το αεροδρόμιο της πόλης θα μπορέσει να ανταποκριθεί από εδώ και στο εξής στις απαιτήσεις που το μέλλον του επιφυλάσσει.